Να μας πεις τι ακριβώς έχει γίνει, Γιώργο Σαζακλή, γιατί συγκλονίζει η γιαγιά. Συγκλονίζει η γιαγιά που έζησε τη φρίκη με βασανιστήρια στα χέρια επικίνδυνων ληστών. Μέσα από δωμάτιο σε δωμάτιο, λέει η γιαγιά. Έτσι ακριβώς είναι, Φίλιππε. Τον απόλυτο τρόμο έζησε μια 82χρονη γυναίκα στην περιοχή Καριά Ελασσόνας από δύο Ρωμά, οι οποίοι προσποιούμενοι ότι πουλούσαν οπωροκυκευτικά, μπήκαν μέσα στο σπίτι της, την βασάνισαν και συνεχεία τη λίστεψαν. Πάμε να δούμε τι λέει η ίδια η ηλικιωμένη γυναίκα, που πραγματικά σοκάρει. Καθόμουν μόνη μου στη βεράντα του σπιτιού μου. Κάποια στιγμή σταμάτησε έξω ένα αγροτικό αυτοκίνητο. Κατεβαίνει ο συνοδηγός και μου λέει πως πουλάνε είδη μαναβικής και με ρωτάνε αν θέλω να αγοράσω. Εγώ είπα πως δεν θέλω τίποτα. Επίσης με ρώτησαν αν έχω να τους δώσω αυγά, αφού είδαν τις σκότες. Και πάλι όμως τους είπα πως δεν έχω να τους δώσω. Στη συνέχεια, μετά από 10 λεπτά, μπήκα μέσα να μαγειρέψω. Άκουσα ένα θόρυβο. Νόμιζα πως ήταν ο άντρας μου, μίλησα, μα δεν απάντησε. Τότε πήγα στην κρεβατοκάμαρα. Με το που έπιασα να ανοίξω την πόρτα, ένας άντρας με έπιασε με τα χέρια από το λαιμό και με βία μου έκοψε την αλυσίδα με το σταυρό. Ταυτόχρονα μου έβγαλε τα 3 δαχτυλίδια που είχα στα δάχτυλα. Εγώ πανικοβλήθηκα και δεν μπόρεσα να το αντισταθώ. Στη συνέχεια, και ενώ με είχε ακόμα πιασμένη από το λαιμό, με έστερνε από δωμάτιο σε δωμάτιο και ανοίγοντας συρτάρια και ντουλάπες, μου έλεγε πού έχω λεφτά να του δώσω, γιατί αλλιώς θα με σκότωνε. Στο συρτάρι της κουζίνας είχα ένα πορτοφόλι, πήρε 30 ευρώ και έφυγε πεζός και κλείδωσε νωρίτερα την κύρια είσοδο. Βγήκα από την μπαλκονόπορτα και πήρα τηλέφωνο την κόρη μου. Αυτά γίνονται. Αυτά γίνονται. Με αυτά τα ρεμάλια που δεν διστάζουν να χτυπούν με σκληρό τρόπο και με απίστευτη βία ηλικιωμένους ανθρώπους. Παππούδες και γιαγιάδες. Πες με, σε παρακαλώ. Ευτυχώς, Φίλιππε, να πούμε ότι συνελήφθησαν οι δράστες, καθώς μετά την ληστεία πήγαν στην πόλη της Λάρισας προκειμένου επί τόπου να πουλήσουν τα χρυσαφικά από την 82χρονη γιαγιά σε ένα χρυσοχοείο. Εκεί συνελήφθησαν τόσο οι δύο δράστες, αλλά και ο χρυσοχοός για αποδοχή προϊόντων από κλοπή. Να πούμε ότι καταδικάστηκαν εν τέλει σε ποινή κάθριξης ο ένας 6 ετών ως ο βασικός ληστής, ναι, και ο έτερος σε 4 χρόνια φυλάκισης για απλή συνέργεια. Μάλιστα. Πάμε να δώσω λίγο. Πάμε να δώσω κολαγόνα σήμερα, γιατί σε λίγο ξαναλέμε. Θα μάθει.